Εγκαινιάστηκε χθες το απόγευμα η Πανελλήνια Γενική Έκθεση Κορινθία 2009 από τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Αναστάση Παπαλιγούρα. Στην εκδήλωση των εγγενείων παραβρέθηκαν οι βουλευτές του νομού, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Μελητηρίων Ελλάδος, εκπρόσωπος περιφέρειας Πελοποννήσου, οι νομάρχες Κορινθίας και Αργολίδος, ο πρέσβης της Κούβας στην Ελλάδα, οι σύμβουλοι οικονομικών και εμπορικών υποθέσεων στην Αλβανία και την Τουρκία, η διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στη Ρωσία, εκπρόσωποι μελητηρίων, δήμαρχοι και μεγάλος αριθμός επισκεπτών. Τον αγιασμό τέλεσε ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Κορίνθου, Διονύσιος. Το Επιμελητήριο Κορινθίας σας καλωσορίζει στην Πανελλήνια Έκθεση Κορινθία 2009, τη μεγαλύτερη γενική εμπορική έκθεση που γίνεται εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Ο αριθμός των εκθετών είναι 190. Ο διαθέσιμος ωφέλιμος χώρος που έχουμε στην έκθεση είναι 5.800 τετραγωνικά μέτρα. Διαμορφώσαμε ένα χώρο 9.500 τετραγωνικά μέτρα. Έχουμε επιχειρήσεις από κάθε νομό της Πελοποννήσου, από την Αίτωλο Ακαρνανία, την Καρδίτσα, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη. Προγραμματισμένες είναι ακόμα σημαντικές παράλληλες εκδηλώσεις κάθε μέρα που αξίζει να παρακολουθήσετε. Στόχος μας είναι η έκθεση που έγινε πλέον θεσμός για την Κορινθία να φέρει σε επαφή επιχειρήσεις, να διευκολύνει συνεργασίες και εξαγωγές από όλη την Νότια Ελλάδα. Επιπλέον, προβάλλει τουριστικά την περιοχή και αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτουμε. Για 5 μέρες γίνεται ο τόπος αυτός τόπος συνάντησης χιλιάδων ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την οικονομική ανάπτυξη και την πρόοδο. Υπάρχει επίσης φέτος το στοιχείο του διεθνούς χαρακτήρα, λόγω της επιχειρηματικής αποστολής από την Ρωσία και την παρουσία με περίπτερο του Επιμελητηρίου των Τυράννων και της Κωνσταντινούπολης. Θέλω να καλωσορίσω επίσης και τους εμπορικούς ακολούθους της χώρας μας στην Ρωσία, την Τουρκία και την Αλβανία. Η έκθεση Κορινθία 2009, η μεγάλη αυτή περιφερειακή διοργάνωση, εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναπτυξιακής στρατηγικής και την πρώτη φορά βρέθηκα κοντά και μάλιστα με όλο τον κλήρο της πόλεως μας για να δώσουμε με το παρόν αυτό το μήνυμα ότι η Εκκλησία μας δεν σκέπτεται τον άνθρωπο μόνο όσον αφορά το πνευματικό του μέρος. Εκεί ρίχνει το βάρος της, αλλά τον σκέπτεται και στο υλικό του μέρος. Και από τη στιγμή που είναι και ύλη ο άνθρωπος, πρέπει να κινηθεί και στα πλαίσια της ύλης και να χρησιμοποιήσει την ύλη. Το επιμελητήριο προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται. Και χωρίς εργασίες, χωρίς κίνηση, χωρίς εμπόριο δεν υπάρχει και ζωή. Άρα λοιπόν, όταν τους βλέπουμε να δουλεύουν ευσυνείδητα, τίμια και καθαρά και να αξιοποιούν τον πλούτο του τόπου μας, και το εργατικό του δυναμικό και να τον αναπτύσσουν, χαιρόμαστε γιατί βελτιώνονται οι συνθήκες της ζωής μας. Και όχι μόνο χαιρόμαστε, και τους καμαρώνουμε και είμαστε κοντά τους και τους υποστηρίζουμε, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Το
Τώρα όσον αφορά το κανάλι σας που βρίσκομαι εδώ, εγώ θα πω ότι καλά πάει, να πάει και καλύτερα, να μεταδίδει καλές ειδήσεις, αλλά και να προσπαθήσετε, παιδιά μου, να είστε αντικειμενικοί όσο μπορείτε. Θα προσφέρετε πολύ μεγαλύτερη υπηρεσία στον τόπο από το να μέσα από εμπάθειες ή μικροκακιούλες ή μικροπροβληματάκια να δημιουργούμε καταστάσεις που δύσκολα ξεπερνιόνται. Μην πικραίνετε ανθρώπους, χαρά να δίνετε και να είναι τα κανάλια σας μέσα από τα οποία θα διοχετεύεται η ζωή, η ευχάριστη και οι πλευρές της οι καλές. Θέλω να συγχαρώ το Επιμελητήριο Κορινθίας για την οργάνωση της Πανελλήνιας Γενικής Έκθεσης. Βρισκόμαστε σε έναν πολύ όμορφο εκθεσιακό χώρο, πολλοί εκθέτες και η ποσότητα αλλά και η ποιότητα είναι επιπέδου για την καλύτερη περιφερειακή πανελλήνια έκθεση μετά την Αθήνα και Θεσσαλονίκη και δίνεται η ευκαιρία σε εποχές δύσκολες σαν τη σημερινή να προβληματιστούμε όλοι μας, να συλλογιστούμε όλοι μας ανταλλάσσοντας ιδέες, σκέψεις, συνεργαζόμενοι μεταξύ μας μέσα και από συμφωνίες που μπορούν να προκύψουν από αυτές τις συνεργασίες και για προϊόντα κορινθιακά. Σε κάθε περίπτωση όμως να ανοίξουμε τον ορίζοντα και τη φιλοσοφία μας. Αν δεν βγούμε λίγο από τον εαυτό μας, αν δεν κοιτάξουμε ανοιχτά και μακριά και αν δεν δούμε τις εξελίξεις που τρέχουν γρήγορα και τρέχουν και είναι πολύ σημαντικές, τότε θα χάσουμε για άλλη μια φορά την ευκαιρία. Και μπορεί κρίση να υπάρχει και δυσκολία, όμως μέσα από τις κρίσεις βλέπεις ή προσπαθείς να διακρίνεις τα αίτια που σε έφτασαν ως εδώ και να διορθώσεις λάθη ή παραλήψεις. Και εδώ αναφέρομαι σε όλους και για όλα. Και επειδή για να φτάσουμε ως εδώ δεν είναι ευθύνη μόνο ενός και δεν είναι μόνο ευθύνη ενός έτους, είναι ευθύνη πολλών και για πολλά χρόνια, γιατί δεν τολμήσαμε να κάνουμε τις αλλαγές που χρειάζονται για να μην έχουμε τις επιπτώσεις τις σημερινές. Εύχομαι και ελπίζω και η νέα κυβέρνηση, και αυτό είναι η απάντηση και στα προηγούμενα που με ρωτήσατε, να έχει την τόλμη, το θάρρος, να πάρει τα μέτρα που χρειάζονται και δεν είναι εύκολα. Ο κόσμος μπορεί να μην αρέσει σε κανέναν και δεν αρέσει, αλλά έχει συνειδητοποιήσει και τη δυσκολία της κατάστασης, αλλά και την ανάγκη να πάρθουν μέτρα. Εύχομαι λοιπόν να είναι άμεσα και αποτελεσματικά για να βγούμε επιτέλους από την κρίση και να πάβουμε να μιλάμε για πολλά χρόνια για μεταβατική περίοδο αλλαγών και αλλαγές να μην βλέπουμε. Θέλουμε επιτέλους να τη δούμε μία φορά και να πάμε με ανάσα πραγματικά για τα επόμενα χρόνια. Το να σηκώνουμε την ανάσα κάθε μέρα επικαλούμενοι τις αλλαγές που όφιλες να πάρεις και δεν τις παίρνεις για την επόμενη φορά, τότε μας κόβει και την αντοχή, κάνετε και εμπιστοσύνη και άμα χαθεί η εμπιστοσύνη χάνονται τα πάντα. Και επειδή όλα είναι θέμα εμπιστοσύνης, γιατί μόνο με σχέση εμπιστοσύνης χτίζεις και μπορείς να δώσεις προοπτική, τότε για να την αποκτήσεις θέλει πολλά χρόνια. Να τη χάσεις μία μόνο στιγμή. Με αυτές τις παρατηρήσεις και σεβόμενος λόγω προεκλογικής περίοδου της τοποθετήσεις όλων των υποψηφίων, γιατί εκεί αναφερθήκατε πριν, εγώ δεν θέλω να σχολιάσω. Είναι και η περίοδος αυτή που επιτρέπεται να λέμε λίγο περισσότερα πράγματα και με μεγαλύτερη ένταση οι υποψήφοι. Και με την έννοια αυτή σέβομαι τις απόψεις τους. Θέλω όμως μετά την προεκλογική περίοδο, υπεύθυνα και σοβαρά, όπως είπα πριν, να ασχοληθούμε στην ουσία και να είμαστε αποτελεσματικοί.